Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι σε αυτούς τους πολιτικούς που υπάρχουν τώρα, στους συγκεκριμένους 300 και σε άλλους που πιθανώς μάλλον που δεν εξελέγησαν, αλλά ήταν μέσα σε αυτή την φουρνιά των πολιτικών, υπάρχουν από αυτούς κάποιοι που μπορούν να αποτελέσουν τη νέα τάξη. Υπάρχουν κάποιοι... Μαζί με νέο αίμα. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι αυτοί που υπάρχουν τώρα, δεν θέλουμε να τους βλέπουμε. Ναι. Έτσι, να γίνουν, λέει το 75% το λέει αυτό, όπως είδαμε στη δημοσκόπηση στην αρχή του έθνους. Νέα κόμματα. Ναι. Έτσι. Τα ειδικά μπορεί να είναι μεικτά, δηλαδή και εντελώς νέοι άνθρωποι όπως εσείς στο πολιτικό σύστημα και παλιοί θα μπορούσατε να είστε μαζί σε ένα κόμμα με Ντόρα Μπακογιάννη, Γιάννη Δημαρά, Φώτη Κουβέδη, ας πούμε. Σε καμία περίπτωση με αυτούς που αναφέρατε. Σε καμία περίπτωση. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, οι οποίοι είχαν καλές προθέσεις. Αλλά δεν, το πρόβλημα της, του κομματικού συστήματος δεν είναι πρόβλημα ανθρώπων, είναι πρόβλημα δομών. Δηλαδή αυτό που λέμε διαφθορά δεν είναι επειδή ξέφυγε κάτι. Είναι επειδή δημιουργήθηκε κάτι για να είναι διαφθαρμένο. Η διαφθορά είναι μια βιομηχανία η οποία κάθε χρόνο έχει τζίρο πολλών δισεκατομμυρίων, ο οποίος καταλήγει στις τσέπες των πολιτικών από το πρωθυπουργικό περιβάλλον μέχρι τον τελευταίο κλητήρα. Εκεί δεν είναι εγώ είμαι καλός, ας πούμε, και ανήκω σε αυτή τη φαμίλια της μαφίας και εγώ είμαι καλός αλλά ανήκω στην άλλη. Είναι, το πρόβλημα είναι να σαρωθούν ή το ζητούμενο είναι να σαρωθούν οι φαμίλες της μαφίας οι οποίες σήμερα λέγονται κομματισμός, συνδικαλισμός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Διότι ο ένας κρατάει τον άλλον. Δεν θα μπορούσαν, για παράδειγμα, οι πολιτικοί αρχηγοί να ανοίξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μεγαλοσυνδικαλιστών που όλοι ξέρουμε πώς λειτουργήσαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν το κάνουν. Γιατί την ίδια στιγμή θα πει ο συνδικαλιστής, άνοιξε και το δικό σου λογαριασμό. Και εκεί θα βρούμε τα ίσχυ. Αυτός λοιπόν ο γήπας της παρασιτοκρατίας δεν αρκείται πια στο σηκώτη του Προμηθέα. Τον έχει φάει ολόκληρο. Έχει επιτεθεί στην παραγωγική Ελλάδα αφαιρώντας το τελευταίο ευρώ που με κόπο πια μπορεί αυτή η Ελλάδα να παράγει. Το Προμηθέα δεσμότητα το αναφέρατε και στην επιστολή προς τη Μέλκερ. Ναι, είναι μια συμβολική εικόνα, μια συμβολική μορφή, η οποία είναι γνωστή στους Ευρωπαίους. Δεν ξέρω πόσο γνωστή είναι στους Έλληνες πια. Δηλαδή, την κουλτούρα μας, καλό θα ήταν εμείς να τη διασώζουμε και όχι οι ξένοι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μάλιστα. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την εκπομπή και συνεχίζουμε.